Takže dneska se. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Να σε καλά.
Και να επισκέπτεται τον τόπο μας, δείχνετε πρώτα απ' όλα την εκτίμηση όλου στην ισχύ και την αγάπη σας για τον τόπο μας, τόπο που εμείς είμαστε. Χαιρόμαστε και είμαστε βέβαιοι ότι είσαι εκτός εμβέλειας. Για μίλα λίγο πιο κοντά να δούμε, είμαστε πιο κοντά. Αλλιώς θα φωνάζω. Πιο κοντά. Την επόμενη φορά που βρεθούμε στον Υπουργό όλης Ελλάδας. Έτσι προσπαθούμε μια μεγάλη συνεχή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία υποδοχή. Πέτω γι' αυτό δεν δουλεύει. Και θα πρέπει να φωνάξουμε. Λοιπόν, θα φωνάξουμε. Λοιπόν, θα έρθω εκεί για να μ' ακούτε καλύτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους που μας εμπιστεύτηκαν στις εκλογές της 26ης Μαΐου και κάναμε το πρώτο βήμα για μια μεγάλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους που στήριξαν τα ψηφοδέλτιά μας στις περιφερειακές εκλογές και την περασμένη Κυριακή ξαναβάφτηκε η Ελλάδα γαλάζια. Τη στήριξή σας, την εμπιστοσύνη σας, το χαμόγελό σας για να ξανακάνουμε την Ελλάδα γαλάζια στις εκλογές της επόμενης. Ο κύριος Τσίπρας θα πάει αύριο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα πάει για να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής, την οποία και δεν σχεδίαζε, την οποία εσείς του επιβάλλατε με το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια των 3 ετών και 5 μηνών που είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να με εμπιστευτείτε. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθα εδώ πέρα στην ΚΟ, ήμασταν τότε λιγότεροι, αλλά ήδη φαινόταν ότι είχαμε βάλει τα θεμέλια
για να κάνουμε μια διαφορετική πολιτική από αυτήν την οποία είχαν συνηθίσει οι Έλληνες πολίτες. Η ελληνική κοινωνία απεδείχθη πολύ πιο όρημη από ό,τι κάποιοι περίμεναν. Ξεκίνησα λέγοντάς σας ότι θέλω να υπογράψουμε μια συμφωνία αλήθειας. Ότι μετά από τα ψέματα, τους φόρους, την εξαπάτηση αυτή την οποία βιώσαμε, δεν θα ήθελα να ξαναγίνω, να ξαναβιώσετε την εμπειρία ενός Πρωθυπουργού ο οποίος θα έρθει στην εξουσία λέγοντας σας πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό και σας λέω ότι θα δεσμεύομαι ότι αυτά τα οποία σας λέμε θα γίνουν πράξη την επόμενη μέρα. Γιατί πραγματικά το πιστεύετε και εσείς και το εισπράττω σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Βρίσκομαι σήμερα στην ΚΟ έχοντας ολοκληρώσει μια πολύ όμορφη περιοδία στα Δωδεκάνησα. Ξεκίνησα από τη Ρόδο, πήγα μέχρι το Καστελόριζο, έφτασα στην Κάλυμνο. Αλλά έπρεπε να τελειώσω αυτή την περιοδία εδώ πέρα στην ΚΟ. Ένα τόπο στον οποίο και ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης είχε πάρα πολλούς φίλους. Είμαι σίγουρος ότι και εδώ πέρα, από την ΚΟ θα στείλουμε ένα μήνυμα μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Η χώρα χρειάζεται, είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω και λίγο πριν έρθω εδώ να σας φίξω το χέρι, με τους φορείς του νησιού, μια μεγάλη αναπτυξιακή έκρηξη. Πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα. Πρέπει από αυτό το μέρισμα ευημερίας να ωφεληθούν όλοι οι Έλληνες. Να το πετύχουμε. Μειώνοντας τους φόρους για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα, για κάθε Ελληνίδα. Να το πετύχουμε. Σαρώνοντας τα εμπόδια που ταλαιπωρούν σήμερα τον κάθε επιχειρηματία, είτε είναι μεγάλος είτε είναι μικρός, ο οποίος θέλει να επιχειρήσει στον τόπο του, για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες και πάλι να δημιουργήσουν πολλές καλές νέες θέσεις εργασίας, να φέρουμε πίσω τα παιδιά τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό, τα παιδιά που θέλουν να δημιουργήσουν την Ελλάδα, να μπορέσουν να γυρίσουν στον τόπο τους, να επιχειρήσουν, να φτιάξουν εδώ πέρα τις ζωές τους. Θα το κάνουμε στηρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Εδώ πέρα της νησιωτικής Ελλάδος, της Δωδεκανήσου, της ΚΟ, είμαστε εδώ πέρα για να αναδείξουμε την ομορφιά κάθε γωνιάς της Ελλάδος. Εδώ πέρα το νησί. Ένα νησί το οποίο ζει από τον τουρισμό. Με καινοτόμους επιχειρηματίες στον τουρισμό, οι οποίοι επένδυσαν, πήγανε κόντρα στο ρεύμα. Θα τους στηρίξουμε, τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Διότι δεν υπάρχει καλή επιχείρηση η οποία δεν φροντίζει τους εργαζόμενούς της. Καλή επιχείρηση είναι η επιχείρηση που πληρώνει τους καλούς τους και έχει τους εργαζόμενους ικανοποιημένους. Θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχει το νησί σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, τον οποίο εμπιστεύομαι, τον οποίο στηρίζω. Θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό πρόβλημα. Γιατί ξέρω πόσο σας απασχολεί εδώ πέρα στην ΚΟ. Έχω μιλήσει επανελειμμένως για την ανάγκη να επιταχύνουμε τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Δεν γίνεται να έρχονται από απέναντι στην ΚΟ, στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να κάνουν μια αίτηση ασύλου και αυτή να μην οριστικοποιείται ποτέ. Θα απλοποιήσουμε τη διαδικασία. Όποιος δικαιούται άσυλο θα προστατεύεται, όποιος δεν δικαιούται θα επιστρέφει στην Τουρκία. Σε αυτήν λοιπόν τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε χωρούν όλες. Όλες και όλοι, φίλες και φίλοι. Και ξέρω ότι και εδώ πέρα στην ΚΟ πετύχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Αλλά μπορούμε καλύτερα. Μπορούμε καλύτερα. Και ζητώ από σας ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Ζητώ, το είπατε πολύ καλά, καμία ψήφος χαμένη, ούτε στην αποχή, ούτε σε μικρά κόμματα, τα οποία βρίσκονται είτε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και καπηλεύονται πατριωτισμό, είτε στο μεσαίο χώρο
και δεν έχουν σήμερα κανένα λόγο ύπαρξης. Η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει κάτι το οποίο είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και στην ευρωπαϊκή του διάσταση. Είμαστε η μεγάλη κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, πατριωτική παράταξη. Ένας τόπος υπερήφανος, ένας τόπος ο οποίος, από τον οποίο ξεπηδά από μέσα του ο υγιής πατριωτισμός, δεν επιτρέπεται να στέλνει στη Βουλή μορφώματα της άκρας δεξιάς. Δεν αξίζει αυτό η ιστορία μας. Καμία ψήφος χαμένη λοιπόν. Θα ζητήσουμε μια μεγάλη συμπόρευση υγιών δυνάμεων. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μας ψηφίσουν για πρώτη φορά. Πολλοί οι οποίοι θα σκεφτόντουσαν με πολύ μεγάλο προβληματισμό στο παρελθόν έβλεπαν τη Νέα Δημοκρατία. Πολλοί μπορεί να ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, πολλοί ψήφισαν και το ΣΥΡΙΖΑ. Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους. Τους υποδεχόμαστε. Είναι συναγωνιστές μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε τη χώρα. Διότι ένα πράγμα μπορώ να σας εγγυηθώ, φίλες και φίλοι. Η δικιά μου δουλειά δεν είναι να είμαι ούτε με τους πολλούς, ούτε με τους λίγους, ούτε με τους κάποιους, ούτε κόντρα σε κάποιους άλλους, είναι να είμαι με όλες και με όλους τους Έλληνες. Πληρώσαμε πολύ ακριβά το διχασμό, την πόλωση, την οξύτητα, αυτήν την πολιτική ζωή, η οποία μέχρι και την τελευταία εβδομάδα την οποία ζήσαμε στη Βουλή έβγαλε στην επιφάνεια τα χειρότερα της μεταπολίτευσης. Τα χειρότερα της μεταπολίτευσης. Εγώ δεν θα πω ότι δεν γινόντουσαν στο παρελθόν και κινήσεις της τελευταία στιγμή στη Βουλή. Αλλά αυτό το οποίο βιώσαμε την τελευταία εβδομάδα δεν έχει προηγούμενο. Ξέρουν ότι φεύγουν και πήγανε με θρασίδατο τρόπο να διευθετήσουν τις τελευταίες τους εκκρεμότητες. Δεν μας αξίζει λοιπόν αυτό. Δεν μας αξίζει αυτό και θα επιμένω καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, η οποία επίσημα ξεκινάει αύριο, να μιλάω για το μέλλον. Να μιλάω θετικά, να μιλάω για το δικό μας σχέδιο, για μια Ελλάδα με ανάπτυξη, με ασφάλεια, με ευημερία, με καλό κράτος και καλές δημόσιες υπηρεσίες για όλους. Μου μίλησαν για τα προβλήματα του νοσοκομείου σας. Δεν είναι δυνατόν κάθε δεύτερη μέρα να φεύγει ένας άρρωστος από ένα μεγάλο νοσοκομείο και να πηγαίνει στη Ρόδο. Θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της στελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ξεκινώντας από εκεί που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Και θα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για μια αισιόδοξη, για μια φωτεινή Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας θα προκηρύξει εκλογές αύριο και μου κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο. Προκηρύσει τις εκλογές την ημέρα της ονομαστικής μου γιορτή. Θα ζητώ να πείτε χρόνια πολλά στη φωτεινή Ελλάδα που έρχεται και όλοι μαζί να την κάνουμε πράξη. Να είστε καλά, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό αγώνα, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ελπίζω και εύχομαι την επόμενη φορά που θα σας επισκεφθώ να είμαι με άλλη ιδιότητα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, επιστρέφουμε στην Αθήνα, να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να σε καλά, το κρατάω, κάτσε. Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Πρόεδρε, με τηλέφωνο μαζί μια φωτογραφία.